Κάνοντας βόλτες εδώ στη γειτονιά μου στον Κολωνό, ανακάλυψα ένα μαγαζί Μαναβικής. Έμαθα, ρώτησα, μου είπαν για τον κύριο Περικλή. Πρωταθλητής της Μαναβικής και πρωταθλητής ζωής. Πάμε να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε. Γεια σου, Περικλή. Γεια σου, Αντώνη. Πώς μου είσαι? Καλά. Εσύ? Δόξα Θεώ. Έψαξα, έμαθα και ρώτησα για σένα και μου είπαν ότι είσαι πρωταθλητής στο Στίβο. Ακριβώς αυτό. Αθλητής, λοιπόν. Ναι, κοινός να συνεχίζω ακόμα. Πες μου για τη ζωή σου. Γεννήθηκα, Αντώνη, στα Γιάννα. Ναι. Στο Λάκα Σούλη. Ήρθα τριών χρόνων εδώ και μετά ήμουν εδώ στον Κολωνό. Από μικρός είχες έτσι πολύ αγάπη για το Στίβο, για τον αθλητισμό? Ήμουν πάντα καλός. Ναι. Ήμουν πάντα καλός. Αλλά αθλητισμό τώρα όπως το κάνω σοβαρά. Σοβαρά. Ξεκίνησα 45 χρονών. Πόσο? Τώρα είμαι 50. Ξεκίνησα 45 χρονών να τρέχω. Δηλαδή ξεκίνησα στην αρχή για καλαμπούρι και το με κοροϊδεύανε. Τι εννοείς 45 χρονών? Τώρα είμαι 50 χρονών. Πριν 5 χρόνια ξεκίνησα αθλητισμό να τρέχω. Σοβαρός. Λέω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί έμαθα ότι έχεις πάρει πάρα πολλά βραβεία, πάρα πολλά μετάλλια. Πάρα πολλά. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει συμβεί αυτό? Τα τελευταία 5 χρόνια. Αθλητισμό όταν το ξεκίνησα τελείως ερασιτεχνικά. Πάντα το αγαπούσα, αλλά δεν είχα τον χρόνο, δεν είχα την ευκαιρία. Και είπα στα 45 λοιπόν να ξεκινήσω το καλαμπούρι. Για σένα από αυτά όλα που βλέπω εδώ μέσα στα 5 χρόνια που έχεις καταφέρει, για σένα ποιο έχει τη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία και γιατί? Αυτό είναι το σπουδαιότερο, γιατί ξεκίνησα με αυτό. Στον νικητή, Παναθήνια 2019, είναι το πρώτο σου? Ξεκίνησα με αυτό. Αλήθεια? Έτρεξα στα 800 μέτρα, ήταν ο πρώτος μου αγώνας, ήμουν αγχωμένος, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν όμως τερμάτισα μακράν μπροστά, λέω εδώ είμαστε, μια χαρά, όλα τέλεια. Όπου φαντάζομαι πώς τα ένιωθες όταν... Κοίταξε, δεν περιγράφει τη χαρά. Δούλευα 15 ώρες στο μαγαζί. Τελείωνα από εδώ και πήγαινα στο σπίτι στη μεταμόρφωση τρέχοντας. Κάθε μέρα. Και το πρωί ερχόμουν τρέχοντας. Κάθε μέρα έκανα δηλαδή 8 χιλιόμετρα να πάω και 8 χιλιόμετρα να γυρίσω. Βέγκος δηλαδή. Κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό με έκανε όμως τι? Να γίνω τόσο καλός, ώστε βγήκα δεύτερος στο βαλκανικό ανωμάλιο, που δεν το πίστευα ποτέ. Εμψυχώνω τον κόσμο. Περάστε τις δυνάμεις σας και κάνετε πράγματα που δεν φαντάζεστε ότι μπορείτε να τα κάνετε. Δηλαδή μου λες ότι θα μπορούσα κι εγώ να το κάνω. Πολύ άνετα. Άνετα, Σε έχω σε 3 μήνες, 4 έχω έτοιμο, Αντώνη. Αλήθεια? Σε έχω έτοιμο. Έχω δημιουργήσει ένα κλίμα και με τους πελάτες, πολύ όμορφο. Τι σου λένε? Καταρχήν δεν με φωνάζει κανένας με το όνομά μου. Αλλά? Πρωταθλητή. Πού είσαι, πρωταθλητής? Όλοι με ξέρουν εσύ πρωταθλητή. Ερώτηση που με καίει εμένα. Βλέπεις αυτό το σωματότυπο. Ναι. Τι θα του πρότεινες, πώς να ξεκινήσει, τι πρέπει να τρώει για να και να χάσει κιλά, αλλά και να δυναμώσει τον οργανισμό του? Καταρχήν πρέπει να μάθεις να τρως το πρωί. Εγώ το θεωρώ βασικό αυτό. Τι να τρώω? Και όχι το πρωί σηκωνόμαστε και τρώμε μια φρυγανιά λίγο μέλι. Όχι, δεν φτάνει. Θα τρως κανονικά. Είχαμε το βράδυ, είχαμε βιβαρλάκια. Σηκωνόμαστε το πρωί, ζεσταίνουμε και φτιάχνουμε βιβαρλάκια. Και τρώμε το πιάτο μας, χορταίνουμε και φεύγουμε για τη μέρα μας. Όσο πρωί είναι, το σώμα μεταβολίζει. Και... Ακριβώς. Μεταβολίζει και έτσι και πολύ και με θερμίδες και έχουμε και ενέργεια στη δουλειά μας, στο καθεστώς όταν κινούμαστε. Κάνουμε ένα γεύμα στις 12, ένα γεύμα στις 4 και ένα γεύμα στις 7. Μικρά τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όσο πάμε, μικραίνουν τα γεύματα. Μικραίνουμε, να φτάσουμε μικρά στο τέλος. Κοιμόμαστε άνετα και λίγο άσκηση, λίγο περπάτημα. Κάντε λίγο περπάτημα, 40 λεπτά, 3 φορές τη βδομάδα. Σε σχέση με το μαγαζί, τώρα όλο αυτό πώς το συνδυάζεις? Κάθε μέρα τρέχεις, κάνεις προπόνηση? Κοίταξε, είμαι στο μαγαζί από τις 7 μέχρι τις 10. 10 η ώρα λοιπόν πάω για προπόνηση. 10 το πρωί. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Είμαι στο μαγαζί, είμαι 15 ώρες στο μαγαζί εδώ. Και μετά τις 10 πας για προπόνηση. Για προπόνηση. Ο προπόνηση πολλές φορές αρχίζω και 10:30. Και τελειώνω 11:30, 12, 12:30, 1. Ο Περικλής πότε ξεκουράζεται? Εντάξει, κοίταξε, αυτά μου δίνουν δύναμη πραγματικά να αντιπεξέρχομαι στις συνθήκες. Και οι απολαβές, οι ψυχικές απολαβές, Αντώνη μου, είναι μοναδικές. Γυμναστείτε, ασκηθείτε, τρώτε σωστά, όλα θα μπουν σε θετική σκέψη και ενέργεια και όλα θα έρθουν καλά. Άρα πιστεύεις ότι με τη θετική σκέψη ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει πάρα πολύ? Τα πάντα. Και με αγάπη για αυτό που κάνει. Κοίταξε, στην αγάπη, Αντώνη, πρέπει να είμαστε απλόχεροι. Έτσι το βλέπω από την πλευρά μου. Δίνουμε αγάπη και δεν χρειάζεται να πάρουμε τίποτα. Απλόχερα δίνεις αγάπη, αυτό που παίρνεις είναι ότι βοηθάς τους άλλους. Περικλή, να σου πω κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ήταν μια ωραία συνάντηση. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μπράβο, ήταν πάρα πολύ ωραίο το βίντεο.